Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα, ο Λίμπερο παντού. Ξεκινάμε στην εκπομπή για αυτή την μία ώρα, ως και τις 3 θα πάμε παρέα με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Δημήτρη Μπαλόμπα στη ρύθμιση του ήχου. Να πάμε να δούμε ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα. Στο επίκεντρο φυσικά ΠΑΟΚ και Άρης που έχουν ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους αμφότεροι στην Ολλανδία. Σήμερα έγινε η πρώτη προπόνηση του Άρη επί Ολλανδικού εδάφους και θα πάμε συνέχεια και εκεί να δούμε περισσότερα από το ρεπορτάζ. Θα πάμε και στα του ΠΑΟΚ φυσικά όπου από χθες βράδυ ξεκίνησαν τις προπονήσεις. Σήμερα το πρωί υπήρχε η πρώτη γνωριμία με τον Αμπέλ Φερέιρα, τον νέο προπονητή της ομάδας, ο οποίος έφτασε στα ξημερώματα στο Apeldoorn όπου χτίζεται ο νέος ΠΑΟΚ. Εκεί βρέθηκε και ο Αντελίνο Βιερινιά σε μια ηγετική κίνηση, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, καθώς ταξίδεψε αστραπία για να βρεθεί εκεί και να υποδεχθεί και αυτός ως αρχηγός, ως φυσικός ηγέτης αυτής της ομάδας. Να υποδεχτεί το νέο τεχνικό και να ξεκινήσουν μαζί στην νέα εποχή, να βοηθήσει στο έργο του. Έτσι, από το ξεκίνημα φυσικά έχουμε και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Το βράδυ έχει σπουδαίο παιχνίδι Βραζιλίας-Αργεντινής. Τα ξημερώματα είναι η αλήθεια, βασικά όχι το βράδυ, στις 3.30 ώρα Ελλάδος, λίγο δύσκολη ώρα. Όσοι αντέχετε θα ξενυχτήσετε, όσοι ξυπνάτε πολύ νωρίς θα ξυπνήσετε λίγο νωρίτερα για να δείτε το παιχνίδι αυτό, δεν χάνετε. Μετά από τόσα χρόνια κιόλας, σε Κόπα Αμέρικα ειδικά, είχαν να συναντηθούν από τον τελικό του 2007 και η αμέσως προηγούμενη συνάντησή του ήταν και πάλι στο τελικό το 2004 με τους Βραζιλιάνους να παίρνουν και τις δύο φορές το τρόπαιο. Σήμερα στο Belo Horizonte, σήμερα ένα έξτρα επιπλέον μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ενδιαφέρον στο παιχνίδι, διότι το match γίνεται ο ημιτελικός αυτός στο Belo Horizonte, στο γήπεδο Mineirao, εκεί όπου πριν από 5 χρόνια η Βραζιλία είχε ιτηθεί με τον ντροπιαστικό 7-1 από τη Γερμανία, στον ημιτελικό του Μουντιάλ τότε που διοργάνωνε η Βραζιλία. Τώρα και πάλι ως οικοδέσποινα σε έναν ημιτελικό αντιμετωπίζει μια μεγάλη αντίπαλο όπως η Αργεντινή. Θέλει φυσικά να ξορκίσει αυτήν την κατάρα στο ίδιο γήπεδο, να πανηγυρίσει μια πρόκληση. Φυσικά θα είναι κατάμεσο το γήπεδο, ήδη sold out, πάνω από 60.000 φίλαθλοι θα βρίσκονται εκεί για να, να προσπαθήσουν και οι ίδιοι να ενισχύσουν την ομάδα τους, τη χώρα τους, να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης. Σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση της λίστας των παικτών που βρίσκονται στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας για το παγκόσμιο κύπελλο της Κίνας. Η λίστα με τα 18 άτομα, τους 18 παίκτες που ανακοίνωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός, ο Θανάσης Κουρτόπουλος, περιλαμβάνει και τους τρεις Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι κανονικά εντός των διεθνών που θα ενισχύσουν την προσπάθεια της εθνικής στο Μουντο Μπάσκετ της Κίνας. Μαζί και τα αδέρφια του, ο Θανάσης και ο Κώστας Αντετοκούμπο, έχουν συμπεριληφθεί και αυτοί στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας. Θα δούμε αν θα είναι και στην τελική αποστολή. Εκτός βρίσκεται ο Κώστας Κουφός, δεν έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή. Μέσα είναι και ο Τάλερ Ντόρση μεταξύ άλλων. Να διαβάσουμε τα 18 ονόματα έτσι στα γρηγορά. Είναι ο Γιάννης Αθηναίος, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Θανάσης Αντετοκούμπο και ο Κώστας Αντετοκούμπο, τα τρία αδέρφια. Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ο Νίκα Λάθης, ο Αντώνης Κόνιαρης, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο Βαγγέλης Μάτζαρης, ο Ντίνος Μίτογλου, ο Γιάννης Μπουρούσης, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο Κώστας Παπανικολάου, ο Ιάννης Παπαπέτρου, ο Γιώργος Πρίντεζης, ο Χρήστος Αλούστρος και ο Κώστας Λούκας, ο οποίος από χθες είναι και συνεχίζει μάλλον να είναι παίκτης της Φενέρμπαχτσε για τα επόμενα 3 χρόνια. Λοιπόν, στα σημερινά μεταξύ άλλων είχαμε και μια δήλωση του Υφυπουργού Αθλητισμού. Τουλάχιστον για αυτήν την εβδομάδα, δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει να είναι, ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το VAR θα είναι στα ελληνικά γήπεδα από την αρχή του πρωταθλήματος, δηλαδή ότι από την πρώτη αγωνιστική στις 24 Αυγούστου θα έχουμε τη χρήση του VAR. Για να δούμε, και πέρσι τα ακούγαμε αυτά, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές, να δούμε αν αυτή τη φορά θα υλοποιηθούν. Πάντως, την αναφέρουμε τη δήλωση, την κρατάμε, να δούμε κατά πόσο θα γίνει και πράξη. Λοιπόν, με τα του Άρη θα ξεκινήσουμε, αφού πρώτα είδαμε έτσι, γενικότερα ότι συμβαίνει. Σιγά σιγά θα πάμε να δούμε περισσότερα, ξεκινώντας από το ρεπορτάζ του Άρη. Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Ολλανδία και στον Χρήστανο Τσαλτίδη, τον απεσταλμένο και του Λίμπερο 107,4, να μας μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν. Σήμερα, επαναλαμβάνω, προπονήθηκαν για πρώτη φορά οι κυτρινόμαυροι επί Ολλανδικού εδάφους, μετά τη χθεσινή τους άφηξη εκεί. Και περιμένουμε να μας πει ο Χρήστανος περισσότερα σε πολύ λίγο το τι έχουμε εκεί, τι προκύπτει έτσι, από την πρώτη προπόνηση, την πρώτη εικόνα, τα νέα αποκτήματα που βρίσκονται εκεί. Και γενικότερα πώς είναι τα πρώτα πατήματα της ομάδας εκεί στο Άρνεμο που θα χτιστεί ο νέος Άρης για τη νέα σεζόν. Να δούμε αν έχουμε και κάτι ακόμη για τα μεταγραφικά. Στο προσκήνιο είναι το θέμα της αντικατάστασης του Μανώλη Σιώπη φυσικά στη μεσαία γραμμή. Πάμε όμως τώρα στην Ολλανδία και στο Χρυσανθό. Καλησπέρα Χρυσανθό, τι γίνεται? Τι κάνετε παιδιά, καλά εσείς? Μια χαρά, εσύ πώς είσαι? Καλά, είμαι εδώ στο ξενοδοχείο της ομάδας είμαστε τώρα, γιατί σε περίπου ένα τεταρτάκι θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Κορχούτ, τον Ούγγρο αριστερό μπακ της ομάδας, mm-hmm.
και θα έχετε τη δυνατότητα και εσείς μέσω του live Facebook All About Aries να τον ακούσετε και μέσω του Libero βέβαια. Πολύ ωραία. Απλά αν θέλετε να έχετε και εικόνα, ανοίγετε και το Facebook All About Aries για να υπάρχει και εικόνα για τους φίλους που θέλουν να βλέπουν και τις εκφράσεις και τα λοιπά και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, όταν έχει εικόνα είναι και λίγο διαφορετική. Όσοι δεν έχετε εικόνα, Libero 107,4 ακουστεί ο ποδοσφαιριστής του Άρη. Εντάξει, πολύ ωραίο το μέρος εδώ. Είδαμε και τις πρώτες φωτογραφίες που ανέβασες. Πρέπει να περνάτε καλά κι εσείς εκεί, από κοντά, την ομάδα. Κοίταξε, αν εξαιρέσεις, το μόνο αρνητικό είναι ότι εδώ, φίλε, τα μονόκλητα, τα δωμάτια, δεν ξέρω ακριβώς τι άνθρωποι μένουν, αλλά είναι λίγο στενάχωρα. Ναι. Αλλά είναι μονόκλητο. Έχει την ησυχία σου. Ο καθένας όταν έχει την αυτονομία του, εντάξει, είναι δωθυντικό, αλλά είναι πολύ στενά, ρε φίλε. Ναι. πολύ στενά τα δωμάτια. Αλλά εξαιρετικό τα ξενοδοχεία. Με ρωτούσε το πρωί ο Μάριος. Εμείς τώρα ήρθαμε στο ξενοδοχείο της ομάδας. Ανήκουν, είναι τα Fletcher, είναι γνωστή αλυσίδα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και το δικό μας και της ομάδας. Από ό,τι βλέπω της ομάδας, εντάξει, είναι νομίζω μια κατηγορία πάνω, αλλά τώρα όταν είσαι σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων και κοιτάς αν είναι 4 ή 5, νομίζω δεν υπάρχει διαφορά. Έτσι. Τώρα και μόνο που έχει τις πισίνες και όλα αυτά τα πραγματάκια, αντιλαμβάνεσαι ότι μπορούμε κι εμείς μια χαρά στο διάστημα που έχουμε κενό ναι, να κάνουμε τις βουτιές μας, να χαλαρώνουμε, γυμναστήρια έχει, γιατί δεν θα κάνω κορμί με ενώψη του διακοπού μου. Α, θα μας γυρίζει δηλαδή άλλος άνθρωπος. Ναι, κοίταξε, με τόσα που τρώμε από το πρωί, τρώμε ό,τι χαζομάρα υπάρχει σε σαλάμια, λουκάνικα, βούρστ, πατατάκια κτλ. Για ψυχολογικούς λόγους θα μπείτε και στο γυμναστήριο μετά λίγο να νομίζετε ότι κάτι έγινε. Όχι, όχι, θα μπω. πρέπει να μπούμε, γιατί αν δεν μπαίνουμε, φίλε, θα γυρίσουμε διπλή. Πρέπει να μπούμε στο γυμναστήριο και στην πισίνα. Για τις ισορροπίες να διατηρούνται. Έτσι ακριβώς. Τώρα, η ομάδα έκανε την πρώτη προπόνηση το πρωί. Υπάρχει και απογευματινή προπόνηση βέβαια σήμερα. Διπλές θα είναι καθημερινά, αφήσατε. Ανάλογα με το πρόγραμμα, αύριο mm-hmm. υπάρχει το πρώτο φιλικό παιχνίδι. Mm-hmm. Με την Φορτούνα Σίταρτ, αν τη λέω. Σίταρτ. Φορτούνα, ναι, Σίταρτ, όντως. Και τα διαβάζουμε και τα ακούμε. Τέλος πάντων, αυτή την ομάδα που παίρνει. Του Λάμπρου, έτσι. Εκεί έπαιζε. Εκεί έπαιξε ο Λάμπρου πέρσι, ναι, και είχε τα νούμερα 7, γκολ 8, ασίσταν, θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Μια ομάδα η οποία ήταν στις χαμηλές θέσεις του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, αλλά έσωσε την παρτίδα και νομίζω ότι αυτό την ενδιαφέρε να μείνει στην κατηγορία. Εντάξει, είναι νωρίς για τον Άρη βέβαια. Όσο και αν ο κόσμος σκέφτεται ότι 25 Ιουλίου υπάρχει το πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό, πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι καμία ομάδα στην Ελλάδα δεν μπορεί 25 Ιουλίου να είναι έτοιμη. Και αν είναι απολύτως έτοιμη στις 25 Ιουλίου, αυτό θα τη βγει μέσα στη σεζόν. Ο Άρης είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος. Βέβαια, όχι το πλεονέκτημα, η ισορροπία έρχεται από το γεγονός ότι και οι Κύπροι θα είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή και αυτοί ξεκίνησαν προετοιμασία αυτές τις ημέρες, έχουν και κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάνει και ο Άρης, είναι στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά την ετοιμότητα. Οπότε εκεί δεν τίθεται θέμα ανισορροπίας ανάμεσα στις ομάδες. Δηλαδή αν έπαιζε μια ομάδα από τη Σουηδία, θα σου έλεγα ότι είναι σημαντικό πρόβλημα αυτό. Τώρα, επειδή ακριβώς και οι Κύπροι είναι στο ίδιο επίπεδο, οι αδυναμίες και των δύο θα είναι ίδιες όσον αφορά τις ανάσες, τα τρεξίματα, αυτά τα θέματα δηλαδή που έχει η κάθε ομάδα όταν ξεκινάει την προετοιμασία και παίζει τα πρώτα της επίσημα παιχνίδια. Εδώ κάναμε την πρώτη προπόνηση πάντως το πρωί, δεν είχε τόση ένταση, αλλά σίγουρα ξεκινάει σιγά σιγά ο Σάββας ο Παντελίδης να περνάει κάποια πράγματα. Νομίζω ότι τώρα το απόγευμα θα έχει πιο ενδιαφέρον. Πάντα οι απογευματινές προπονήσεις είναι αυτές που είναι οι πιο ενδιαφέρουσες. Καθώς μπαίνει περισσότερο η μπάλα, ναι, από ό,τι πληροφορηθήκαμε θα κάνει και κάποια προπόνηση στα στημένα, θα δούμε προφανώς και κάποια γκολάκια. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από μια πρωινή προπόνηση που περισσότερο είχε αυτής της κατάστασης. Ναι. Εντάξει, βάλαν και το γνωστό αυτό το κορόιδο που έχει το χαβαλέ του για τον ποδοσφαιριστή, αλλά εντάξει, για εμάς τώρα, πέρα ότι βρεθήκαμε στην πρώτη προπόνηση και είδαμε τις κυτρινόμορες φανέλες κτλ., δεν είχε ενδιαφέρον ουσιαστικό. Να καταλάβεις, να βγάλεις συμπεράσματα για τον τρόπο παιχνιδιού. Ναι, παιδί μου, να δεις για κίνηση του Ντουάρτε, να δεις ένα σου του Ιντέγε, να δεις δύο πραγματάκια, να δεις ένα σύστημα. Εκεί νομίζω είναι το ψωμί στην απογευματινή προπόνηση. Οι θερμοκρασίες πώς είναι, Χρυσάνθη? Ας πούμε, το πρωί προπονήθηκαν τι βαθμούς Κελσίου περίπου? Εξαιρετικές. Ναι. Εξαιρετικές για ποδόσφαιρο, όχι για μπάνιο σε παραλία. 15 είχε το πρωί. Μια χαρά.
Γι' αυτό είναι πλεονέκτημα ότι υπάρχει εσωτερική πισίνα, εκτός από την εξωτερική. Λοιπόν, 15 είχε το πρωί. Ήμουν ο μόνος που δεν φορούσε μπουφάν από τους συναδέλφους. Όλοι οι υπόλοιποι φορούσαν μπουφάν το πρωί. Αλλά εμένα μου αρέσουν αυτές τις θερμοκρασίες. Νομίζω ότι είναι οι καλύτερες και για την ιδιοσυγκρασία την δική μου. Τα έχει τα συννεφάκια του. Βγαίνει ο ήλιος, βγαίνουν τα σύννεφα. Χαμηλές οι θερμοκρασίες, ιδανικές. Γι' αυτό άλλωστε επιλέγουν τις περιοχές και γι' αυτό υπάρχει τόσο πράσινο. Πάντως δεν έβγαλα φωτογραφία από τα δάση, τα εκπληκτικά πραγματικά, και τα ξενοδοχεία είναι μέσα στο δάσος και τα δύο. Δηλαδή, εντάξει, οι διαδρομές είναι μαγικές. Εδώ για περπάτημα, για ποδήλατο. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι ο τουρισμός τους βασίζεται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ ωραία η περιοχή εδώ που προετοιμάζεται. Νομίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια, γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ επέλεγε την περιοχή, γύρω-γύρω βλέπαμε συνέχεια χωριά που μας έρχονταν κάτι στο μυαλό, ή ξενοδοχεία, γιατί τα βλέπαμε από το Σταύρο και τα υπόλοιπα παιδιά. Όλα αυτά τα χρόνια, άλλωστε νομίζω είναι σε μια απόσταση 30-35 χιλιόμετρων από εδώ. Δηλαδή η περιοχή αυτή έχει πάρα πολλά τέτοια αθλητικά κέντρα και καλά με απίστευτα γήπεδα, έτσι. Πώς δεν κανόνισαν ένα φιλικό εκεί ΠΑΟΚ και Άρης, αφού είναι τόσο κοντά? Θα σου πω, νομίζω ότι η αστυνομία δεν το αφήνει, έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχουν διάφορα θεματάκια. Χωρίς μετακινήσεις ο παδόν θα γίνει. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τα γήπεδα στο αθλητικό κέντρο, 5 τον αριθμό, εκπληκτικά για τα 5, τα 2 σε θετικός χλωροτάπητας εξαιρετικός, άλλα 3 με χλωροτάπητα που δεν υπάρχει στη Super League στην Ελλάδα, και μιλάμε για αεραστεχνικές ομάδες εδώ. Βέβαια ζουν από αυτό, έτσι, από την ενοικίαση σε συνεργασία με τα ξενοδοχεία των περιοχών, ζουν από αυτό αυτές οι ομάδες, το εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά υπάρχει οργάνωση, υπάρχει φροντίδα, υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται καθημερινά με τη διατήρηση των γηπέδων. Τους βοηθάει βέβαια και το κλίμα, έτσι. Ναι, δεν υπάρχει το 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί, και μαζί και και τον γκαζόν. Και ένα επίσης πολύ έτσι ιδιαίτερο κομμάτι είναι τα σπίτια που έχουν, αυτές οι μονοκατοικίες που έχουν, που είναι πάρα πολύ ωραίες, και φυσικά ολοκένουργια αυτοκίνητα, όλα τζιπάκια και SUV και γκάμπριο, όλα τελευταίας τεχνολογίας και πάρα πολύ ακριβά, που φανερώνουν το ιδιωτικό επίπεδο των Ολλανδών. Αυτά. Τώρα, για τουρ, αν έχεις χρήματα, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή και σε αρέσει η δροσούλα. Για να πας εκεί να χαλαρώσεις, να ερεμήσεις, έτσι. Απλά πρέπει να έχεις αρκετά λεφτά για το φαγητό. Είναι διπλάσιες τιμές σχέση με την Ελλάδα. Mm-hmm. Διαφορετικά κάνεις αυτό που κάνουν οι φτωχοί πληθυντή, οι δημοσιογράφοι. Πας στο σούπερ μάρκετ, όπου οι τιμές είναι φυσιολογικές, ακριβές για Ελλάδα, φυσιολογικές όμως για τα δεδομένα μας. Δηλαδή σε σχέση με την Ελλάδα, τα σαλαμάκια, τα κασαράκια, όλα αυτά είναι ένα 20% πάνω. Αλλά για οπότε, ναι. οπότε έχει πολύ ωραίες πακετούλες, φίλε, τη βγάζουμε μια χαρά κι εμείς. Από το να πηγαίνω στο μαγαζί και να μου τη σερβίρει 5 ευρώ, πάντα τη φτιάχνω μόνος μου, δεν πειράζει. Ναι, εννοείται. Ναι, κανονικά. Μάλιστα. Αυτά έτσι ως κατευθύνσεις αγροτουρισμού. Ωραία. όχι μας ακούν και ενδιαφέρονται για το καλοκαίρι αυτό ή για του χρόνου. Να και ο φίλος του Άρη. Ήρθε και ένα Αργιανάκι τώρα. Ναι. Είμαι live στον αέρα τώρα. Αύριο θα έχει κόσμο, Χρήστο, στο φιλικό. Δεν έχει κάτι οργανωμένο. Ναι. Κάτι οργανωμένο δεν έχει. Εκεί ίσως φαντάζομαι, κοίταξε, πάντα κάθε χρόνο ο κύριος τώρα αυτός είναι από τη Γερμανία, έρχεται κάθε χρόνο. Mm-hmm. Είτε στη Γερμανία, είτε στην Ολλανδία, είτε σε γύρω περιοχές, όταν υπάρχει Άρης, τον θυμάμαι. Τώρα έρχεται προφανώς πολύ πιο εύκολα με το αυτοκίνητο. Πέρσι ήταν τα φιλικά. Θα είναι και αύριο που είναι λογικά. Θα είναι, ναι. Και έχει αρκετούς. Ήρθε ένας φίλος από το Βέλγιο το πρωί. Φαντάζομαι ότι αρκετός κόσμος που είναι εδώ γύρω και δεν έχει κατέβει στην Ελλάδα για διακοπές, θα έρθει να παρακολουθήσει την ομάδα ή κάποιες προγονήσεις. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Να πάρει λίγο έτσι η γεύση από Άρη. Ναι, τώρα πριν σας αφήσω ώστε να συνδεθούμε μέσω Facebook, ναι, αυτό που για τη συνέντευξη, θα σας κάνω βέβαια την ειδοποίηση. Ο Χρήστος και όσοι φαντάζομαι το έχει ήδη ανοιχτεί το Facebook. Ο Δημήτρης, ο Παλόπας είναι εδώ, ναι. Ο Χρήστος αρκετά πολύ. Άλλαξαμε. Ωραία, ο Δημήτρης δεν πειράζει. Ξέρει να ανοίγει το Facebook το Λαμπαοτάρη ή δεν μπαίνει, γιατί δεν το συμπαθεί. Όχι, λοιπόν, ξέρει, τα πάντα ξέρει. Ωραία. Να σου πω ότι περιμένουμε την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Θερβαντζίδη, mm-hmm, και τις εξελίξεις και με τον Καστεγιάνο ή κάποιον άλλον αμυντικό χαβ. Βλέπουν διάφορους ποδοσφαιριστές οι άνθρωποι του Άρη.
και πριν, ας πούμε, ο Σάββας ο Παντελίδης ήταν σε μια γωνιά με τους συνεργάτες του και βλέπανε κάποιους παίκτες, γιατί ο Άρης θέλει άμεσα να κινηθεί και την απόκτηση ενός παίκτη μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αν γίνεται να κλείσει και να έρθει εδώ, ώστε να προετοιμαστεί και αυτός με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές ενώπιση του αγώνα στις 25 Ιουλίου. Και από εκεί και έπειτα θα γίνουν άλλες τρεις κινήσεις, αλλά εκεί θα υπάρχει το χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος Αυγούστου πλέον να δούμε ποιες άλλες συμπληρωματικές κινήσεις θα υπάρξουν για τον Άρη. Μάλιστα, ωραία, Χρήστα. Με αποδεσμεύεις για λίγο και περιμένουμε. Το χρόνο θα κάνω την ειδοποίηση για τη live συνέντευξη. Περιμένουμε οπότε, Χρήστα, θα έγινε. Αυτά λοιπόν από τον Χρήστα Τζαλτίδη στην πρώτη σύνδεση με Ολλανδία. Εδώ στην εκπομπή ο Λίμπερο Παντού και με όλα αυτά τα στοιχεία που μας έδωσε και αγωνιστικά για τα του Άρη και τα μεταγραφικά και τουριστικά για όσους ενδιαφέρονται εκεί στο Άρνεμ της Ολλανδίας και όλο το κλίμα που υπάρχει ακόμη και για τις τιμές στις πακέτες μας. Ο Χρήστατος πλήρης οδηγός και τουριστικός για όσους ενδιαφέρεστε να πάτε στην Ολλανδία. Υπάρχουν εκεί και λίγοι φίλοι του Άρη, φαντάζομαι αύριο θα υπάρχουν και στο φιλικό του ΠΑΟΚ που είναι λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά απέναντι στην Αλκμαρ και στο φιλικό του Άρη κοντρά στη Φορτούνα Σιτάρντ. Λοιπόν, να πάμε λίγο να ακούσουμε τι ώρα είναι. Τώρα διαβάζουμε στο All About Aris ότι η κλιμάκια της εταιρείας που έχει αναλάβει την τοποθέτηση του VAR στα ελληνικά γήπεδα επισκέφθηκε σήμερα το Κλεάνθης Βικελίδης και όπως φαίνεται βρίσκεται στο τελικό στάδιο της εγκατάστασης του συστήματος VAR στο γήπεδο του Άρη. Αναφέραμε νωρίτερα και τη δήλωση του Υπουργού Αθλητισμού του κ. Βασιλιάδη ότι θα υπάρχει χρήση του VAR από την πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος. Να το δούμε στην πράξη αυτό βέβαια. Πάντως αυτό είναι ένα καλό σημάδι ότι ο Κλεάνθης Βικελίδης φαίνεται να τοποθετεί το σύστημα. Αναλαμβάνω όπως διαβάζουμε τώρα στο Λαμπαουτάρης και σιγά σιγά έτσι να γίνουν ετοιμασίες και στα υπόλοιπα γήπεδα για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με VAR, να φύγουν οι σκιές και επιτέλους να δούμε και αυτό που περιμένουμε πάνω από ένα χρόνο πλέον. Από πέρσι το καλοκαίρι, υποτίθεται θα ξεκινούσε το πρωτάθλημα με VAR. Φτάσαμε στο φέτος να δούμε εάν θα ξεκινήσει όντως το φετινό πρωτάθλημα με τη χρήση του VAR. I let some air come in the window. It kind of wakes me up a little. Ανανέωση συμβολέου για τον νεαρό το Ζήση Χατζηστραβό ανακοίνωσε πάει από άκου από λίγο. Στον Ιούνιο του 2022, ο Ζήση Χατζηστραβό που εντάχθηκε στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ του 2013, ήρθε από τις Σέρες και τον Πασαραϊκό. Ήταν βασικός έλεγχος της πρωταθλήτριας K17 του ΠΑΟΚ και σκόρε στον τελικό της Super League K17 που είχε αγωνιστεί τότε η ομάδα των τμήματων υποδομής του Δικεφάλου. Πέρσι ήταν στην K19, την πρωταθλήτρια επίσης K19, φόρεσε και το περιβραχιόνι του αρχηγού στις δύο τελευταίες αγωνιστικές και κέρδισε δύο πρωταθλήματα και πέρσι και πρόπερσι και ήταν σημαντικός, μάλιστα είχε 19 γκολ και 17 ασίστ σε 56 εμφανίσεις. Ο ΠΑΟΚ του ανανεώνει το συμβόλαιο ως το 2022, είναι ένα παιδί για το οποίο έχουν ακουστεί ήδη πάρα πολλά θετικά σχόλια και περιμένουμε να τον δούμε στο μέλλον, σίγουρα θα μας απασχολήσει. Δεν ξέρω αν θα δοθεί δανεικός. Υπήρχε φημολογία ότι θα πάει δανεικός στην Ξάνθη για να πάρει συμμετοχές, να πάρει παιχνίδια. Πάντως προς το παρόν ανανεώνεται το συμβόλαιο από το Δικέφαλο και ο ΠΑΟΚ δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι τον πιστεύει πολύ εν ώψη του μέλλοντος. Είμαστε σε αναμονή της συνέντευξης του Μιχάλ Κορχούτ, του Ούγγρου αριστερού μπακ του Άρη από την Ολλανδία, που θα συνδεθούμε σε λίγο μόλις ξεκινήσουν οι δηλώσεις του ποδοσφαιριστή των Κεντρινών Μαυρών. Να δούμε λίγο τι υπάρχει σήμερα από αγωνιστική δράση. Κόπα Αφρικά έχουμε 4 αναμετρήσεις για τον 5ο και τον 6ο όμιλο και αν δεν κάνω λάθος με αυτές θα ολοκληρωθεί η τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Ναι, 5ο και 6ο γκρουπ θα παίξουν σήμερα. Τα παιχνίδια είναι ανάμεσα σε Γουινέα Μπισάου και Γκάνα στις 7, την ίδια ώρα Μπενίν Καμερούν. Αυτά για τον 6ο όμιλο, με το Καμερούν να έχει 4 βαθμούς, την Γκάνα 2, τον Μπενίν 2 και τη Γουινέα Μπισάου μόλις 1 βαθμό. Καταλαβαίνετε ότι όλα είναι ανοιχτά για την πρόκριση και οι 4 ομάδες έχουν ελπίδες να περάσουν την επόμενη φάση. Θυμίζω, Καμερούν 4, όπως είπαμε, η Γκάνα 2, Μπενίν 2, Γουινέα Μπισάου 1 και παίζουν σήμερα Γουινέα Μπισάου, Γκάνα και Μπενίν Καμερούν. Στις 10 τα βραδινά παιχνίδια είναι για τον 5ο όμιλο, Αγγόλα, Μάλι, Μαυριτανία, Τινησία και τα δύο ματς στις 10. Το Μάλι έχει 4 βαθμούς, Τινησία 2, Αγγόλα 2 και η Μαυριτανία 1 βαθμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και σε αυτόν τον όμιλο όλα ανοιχτά για την πρόκριση στην επόμενη φάση, τη φάση των 16 του Κόπα Αφρικά. Περιμένουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουν οι δηλώσεις του Κορχούτ, όπου να είναι θα συνδεθούμε
με το Facebook, σελίδα στο Facebook του All About Aris. Εκεί μπορείτε να έχετε και εικόνα από όσα θα πει, να δείτε δηλαδή live τη συνέντευξη του Κόρχου, του Ούγγρος αριστερός μπακ του Άρη θα μιλήσει τώρα, τον περιμένουμε να ξεκινήσουν οι δηλώσεις του. Φυσικά εδώ θα τον ακούσετε live. Επαναλαμβάνω, αν θέλετε να έχετε και εικόνα στη σελίδα του All About Aris στο Facebook, θα υπάρχει live μετάδοση για να ακούσετε και να δείτε εκεί τις δηλώσεις του ποδοσφαιριστή των Κιτρινών Μαύρων. Περιμένουμε σε λιγάκι, περιμένουμε να ξεκινήσουν οι δηλώσεις του Κόρχουτ. Όσον αφορά και τα υπόλοιπα μεταγραφικά νέα, θα δούμε συνέχεια περισσότερα και για τα του ΠΑΟΚ. Από χθες βράδυ παίζει το θέμα του Ολιβέιρα, Σέρτζιο Ολιβέιρα, ο οποίος φαίνεται είναι η πρώτη επιθυμία, πρώτη μεταγραφική επιθυμία που έχει εκφράσει ο νέος τεχνικός, ο Αμπέλ Φερέιρα. Θέλει τον Πορτογάλο, το γνωρίζει άλλωστε και από την παρουσία του στην Πόρτο και είναι και συμπατριώτης του. Θα τον ήθελε στο ρόστερ και ο ΠΑΟΚ φαίνεται να κινείται για την απόκτησή του. Έχει επιβεβαιώσει άλλωστε από το βράδυ και ο Γιώργος Σαββίδης με τη φωτογραφία του Πορτογάλου μέσου που δημοσίευσε σε ανάρτηση στο Instagram. Βέβαια δεν πρόκειται για μια εύκολη περίπτωση. Έχει ξεκινήσει και προπονήσεις στην προετοιμασία της Πόρτο ο Σέρτζιο Ολιβέιρα. Θα το παλέψουν πάντως στο δικέφαλο να δουν αν μπορούν να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη κίνηση που αναλαμβάνουμε, είναι και η πρώτη επιθυμία του Φερέιρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Κόρχου που ξεκινά τώρα τη συνέντευξή του στην Ολλανδία, στο Αρνέμ. Να συντονιστούν λίγο όλοι οι συνάδελφοι και θα τον ακούσετε στον Μιχάη Κόρχουτ, αρκεί να συντονιστεί και ο τελευταίος, ο οποίος είναι πάντα τελευταίος στις συνδέσεις της ειδικής. Ακούμε και τον Χρυσάνο Τζαλτίδη από το live του All About Aris στο Facebook. Ίσως επειδή έχω και κάμερα μπορώ να το φωτογραφίσω κιόλας για να το βλέπετε ποιος καθυστερεί τη συνέντευξη του Μιχάη Κόρχουτ. Ωραία, ξεκινάμε. Ξεκινάμε, πάμε. Συμμετέχει φέτος στην προετοιμασία με τον Άρη. Πρώτες εντυπώσεις, αφού πλέον έχει ξεκινήσει με το κλαμπ, όχι όπως πέρσι που ήρθε το Γενάρη. You just started your pre-season training. What's your impression for this year? Mm-hmm. Yes, we start 2 weeks ago, the pre-season. So we are very tired, but it's normal. We don't want to complain. So it's normal when the player is tired in this time. But if we do a good pre-season, we will work hard. We will be successful. Δουλεύουμε σκληρά. Έχουμε ξεκινήσει εδώ τη δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας. Είμαστε λίγο κουρασμένοι. Εκείνος αισθάνεται λίγο περισσότερο κουρασμένος, γιατί η σεζόν για αυτόν ήταν λίγο πιο μεγάλης διάρκειας από τη στιγμή που είχε και υποχρεώσει με την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας, οπότε έχει ξεκουραστεί αρκετά για να ανταπεξέλθει σε μια χρονιά που έχει και τρεις διοργανώσεις για τον Άρη. Have you take your holidays and relaxed, or you feel tired? Already tired. Yes, because you had already your games with your national team. Yes. Last season, beginning of May, I don't know exactly. After I didn't start because I played in the national team, so I worked until middle of July. We had 2 games. After I had 2 weeks day off. So it's not so much, but I said again, I don't want to complain because this is my job, so I have to work. Of course, I'm a bit tired, but for the season I will be ready, I will be fresh. Για τη δουλειά του θα είναι έτοιμος, γιατί αυτός είναι επαγγελματίας παίκτης. Είναι κουρασμένος, πήρε τις 2 εβδομάδες ξεκούρασης που είχε, αλλά πιστεύει και θα είναι έτοιμος για να το επεξέλθει σε υποχρεώσεις του σαν επαγγελματίας που είναι. Πέρσι ήρθε το Γενάρη, τον είδαμε για ένα τετράμινο περίπου με την ομάδα. Φέτος που θα ξεκινήσει από την αρχή την προετοιμασία, τι καινούριο θα δούμε να προσθέτει στο παιχνίδι, θα δούμε κάπως διαφορετικό, Κόρχου, θα δώσει περισσότερα πράγματα πιστεύει στην ομάδα? Last year you entered on the team in January, and this year you become from the pre-training season. So what's your belief for this year? Since last year you joined on the team at the mid of the season. Nice to finish on the 5th position, and I think it was good from the team. Because yes. As I know, we played in the second league, so just the first year was in the first league. And we finished on the 5th position and we can qualify to the Europa League.
Για την ομάδα είναι πολύ καλό, γιατί πέρσι τελειώσαμε στην πέμπτη θέση. Αλλά for your expectations, what your expectations? Yes, I think we're better because the probably the team will be together, stay together. Okay, we brought two good players, Duarte and the Broad. Maybe we will bring other players. So. Φέραμε δύο νέους παίκτες στην ομάδα, τον Duarte και τον Brown. Είμαστε πιο κοντά αυτή τη χρονιά, όλοι σαν παίκτες, σαν ομάδα. I don't want to promise anything, but we will do our best and hope we will be success. Δεν θα ήθελα να υποσχεθώ κάτι, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε την επιτυχία. We want to finish on the first, second, third position. We want to qualify against the in the Europe, in the Champions League or in the Europe League. Okay. Θέλουμε να τερματίσουμε στην δεύτερη θέση ή ταυτόχρονα παράλληλα να προκριματιστούμε, να βγούμε στους ομίλους του UEFA. Και να προκριθεί στο Champions League. Except the right back, that will be a new player, yeah, Stuttgart. Yeah, yeah. All the others are the same. You, Rose, Velez, Cuesta. Is it good for you that the defense will be the same? Yes, if at the team the defense is good, the defense player, one of the defense player, the four players defense good. It's one of the reason that we will win the game. So keep on. Okay. And if the player plays, for example, I play again with Rose on the same side, mm-hmm. it's better for me. That don't change up the other players, because if you play more and more, we will know our thinking on the field. Παίζω στην ίδια θέση με τον Rose, με τον παίκτη μου τον Rose. Καλό θα είναι να μην αλλάζουν οι παίκτες συνέχεια στη γραμμή αυτή. Και είναι θετικό για αυτόν. Και είναι θετικό πολύ για αυτόν, ναι. Πρώτος αντίπαλος στο Europa League είναι η ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ. Θέλει να μας κάνει ένα σχόλιο για την ομάδα. Would you comment about the first match we play against ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ? I don't know the team exactly, but I know they finish on the fourth position in the Cyprus Championship. I don't want to think about this game because we have 3 weeks more until the game. We have to work now good, and after we will be successful, I think. On the paper we are better, but the paper is nothing on the field. Δεν γνωρίζω για την ομάδα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι τερμάτισε πέρυσι στην τέταρτη θέση. Έχουμε χρόνο ακόμα να κοιτάξουμε μπροστά. Είναι στην τρίτη εβδομάδα και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε επιτυχία στο αποτέλεσμα αυτό. Και είπε, στα χαρτιά είμαστε καλύτεροι, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Σήμερα θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος. Πέρσι, όπως έγινε η κλήρωση, ο Άρης έδωσε όλα τα ντέρμπι μαζεμένα. Στον πρώτο γύρο τα περισσότερα εντός, στο δεύτερο εκτός. Έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση στο πώς να κυλήσει η κλήρωση φέτος? Δηλαδή, θεωρεί ότι καλό θα ήταν να είναι πάλι μαζεμένα τα ντέρμπι? Okay, today is going to be the draw of Greek League. And what do you expect like for the teams? And last year we had a lot of derbies on the beginning of the season. Mm-hmm. What you have on like as a? Honestly, I don't care when we play the derby, because once we have to play against every team. So if everybody say the first and the second and the third game is the not so good, the bad for every team. So if you play against the derby, we play a derby against Olympiakos, for example, maybe they had they are in bad shape. Mm-hmm. Also, we had also bad shape, but I think it doesn't matter when we play the derby. Mm-hmm. We have to win. We have to do the best, and we have to win. Ναι, εμείς κοιτάζουμε το καλύτερο όπως και να έρθουνε, ούτε τα ντέρμπι μπορεί να έρθει ο Ολυμπιακός να τον αντιμετωπίσουμε στο πρώτο μάτς και να μείνει σε καλή κατάσταση, οπότε μπορούμε να κοιτάζουμε τους αγώνες όπως έχουν. Okay, ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν. Μάλιστα, ακούσαμε τον Μιχάη Κορχού, τον Ούγγρο αριστερό μπακ του Άρη.
στις πρώτες του δηλώσεις. Ήταν και ο πρώτος από τους ποδοσφαιριστές των Κεντρικών Μαύρων που μίλησαν στην Ολλανδία, στην πρώτη συνέντευξη της ποδοσφαιριστή που είχαμε, μετά την πρώτη προπόνηση που είχαμε σήμερα. Λογικά θα υπάρχουν και άλλες συνεντεύξεις, πάντα στην προετοιμασία. Έτσι, δίνεται το περιθώριο για δηλώσεις παικτών. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και του Παντελίδη συνέντευξη. Σαφώς περιμένουμε και από πλευράς ΠΑΟΚ να ακούσουμε και τις πρώτες δηλώσεις του Φερέιρα κάποια στιγμή. Σήμερα στο ΠΑΟΚ TV υπήρχε η πρώτη συνέντευξη του Ντούγκλας Αουγκούστο, του Βραζιλιάνου Μέσου, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες και επίσημα. Και σήμερα δημοσιεύτηκε το βίντεο με τις πρώτες δηλώσεις του Βραζιλιάνου, που είναι και αυτός κανονικά στην αποστολή του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Κλείνουμε με τα του Άρη για τη σημερινή εκπομπή και να πάμε να περάσουμε στα του ΠΑΟΚ. Θα πάμε ξανά στην Ολλανδία, λίγα χιλιόμετρα παραπέρα από ό,τι ήμασταν πριν με τον Χρήστανο Τζαλτίδη. Θα πάμε τώρα στην Ελένη Μπούντου για να μας μεταφέρει όσα συμβαίνουν στα του ΠΑΟΚ σε μια ενδιαφέρουσα ημέρα, στην απαρχή μιας νέας εποχής ουσιαστικά σήμερα στον ΠΑΟΚ, με τον Άμπελ Φερέιρα να κάνει την πρώτη του προπόνηση στα χρώματα του κεφάλου, να φορά και για πρώτη φορά έτσι την στολή, όχι ασπρομαυρή, μπλε ήταν, αλλά με το σήμα του κεφάλου του Βορρά, και γενικότερα όλα να κινούνται σήμερα σε ρυθμούς Φερέιρα στον ΠΑΟΚ, και αναμένουμε φυσικά και αύριο το πρώτο φιλικό με την Αλκμαρ στις 8, για να έχουμε και μια πιο καλή εικόνα και εμείς από εδώ. Θα καθώς θα μεταδοθεί από το ΠΑΟΚ TV μάλλον το φιλικό, θα έχουμε από την εικόνα διαδικτυακά. Καλησπέρα Ελένη. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι γίνεται, η μέρα Φερέιρα σήμερα, έτσι, η νέα εποχή ξεκινά από σήμερα ουσιαστικά στον ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που λέγαμε Γιώργο χθες, ότι η... Μισό λεπτά, λοιπόν, κάτσε λίγο γιατί... Ναι. Μου φύγε το ακουστικό, λοιπόν. Α, νομίζω έχουμε καμιά εξέλιξη τη τελευταία στιγμή. Okay. Και... λοιπόν, τώρα μας ακούσε, λένε. Το διόρθωσα, τώρα σας ακούω. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε χθες, ότι σίγουρα η προπόνηση με ένα νέο πρόσωπο, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για, για νέο προπονητή, έτσι, για τον Άμπελ Φερέιρα, αποκτά αυτόματα ενδιαφέρον επί 5. Επί 10 θα πω εγώ από την πρώτη πρωινή προπόνηση, γιατί είναι λογικό και επόμενο. Θέλει κανείς να δει τους νέους συνεργάτες, να δει τον νέο προπονητή. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για να δώσουμε έτσι ένα κλίμα στον κόσμο που δεν άκουσε νωρίτερα και τον Σταύρο και εμένα στο ΠΑΟΚ 24 για τον Άμπελ Φερέιρα, ο οποίος εμφανίστηκε ακριβώς στις 11 στο γήπεδο της προετοιμασίας. Νωρίτερα ήταν εκεί οι συνεργάτες του, οι δύο στενείς συνεργάτες, ο Κάρλος Φελίπε Ροντρίγκες Μαρτίνιο και ο Βίκτορ Ηλίντιο Καστανιέρα. Έτσι είναι οι δύο βοηθοί του Άμπελ Φερέιρα. Έφτιαξαν, έστρωσαν αν θέλεις το γήπεδο, προκειμένου λίγο πριν τις 11 να έρθει ο Άμπελ Φερέιρα συνοδευόμενος από τον Μάριο Μπράνκο και να ξεκινήσει η προπόνηση. Θα γυρίσω όμως λίγο πίσω στο ξενοδοχείο, εκεί όπου οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ο Μάριο Μπράνκο και βεβαίως ο Μάκης Δαγκάτης, παρουσίασαν τον Άμπελ Φερέιρα στους παίκτες και ακολούθησε μια τυπική διαδικασία γνωριμίας παικτών και Φερέιρα. Ο Φερέιρα, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα διαβασμένος και έτσι θέλησε να ψυχώσει, να τονώσει ψυχολογικά τους παίκτες, λέγοντας ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι πετύχατε πέρσι. Ξέρω ότι ήταν μια ιστορική χρονιά για εμάς και ξέρω βεβαίως ότι ο πύχης ανεβαίνει ακόμη ψηλότερα την φετινή σεζόν, ότι οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές, θα δουλέψουμε σκληρά και πιστεύω ότι όλοι μαζί στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Έτσι μια σύντομη ομιλία Φερέιρα παικτών στην προπόνηση. Ο Φερέιρα, ο οποίος, όπως είναι λογικό και επόμενο Γιώργο, μιλάει διαρκώς στους παίκτες του, το είδαμε και στην προπόνηση, γιατί είναι το πρώτο διάστημα, είναι οι πρώτες μέρες και θέλει έτσι να τους περάσει τη φιλοσοφία του, λογικό, αλλά και να ακριβώς να κάνει σαφές πώς σκέφτεται και ποιο είναι το δικό του πλάνο. Και στο γήπεδο λοιπόν, αφού τους χαιρέτησε όλους έναν έναν, στη συνέχεια τους μίλησε για κάτι παραπάνω από 10 λεπτά. Εκείνο το οποίο ακούγαμε από τον Άμπελ Φερέιρα είναι, στάθηκε στην ομορφιά της απλότητας του παιχνιδιού, ότι το ποδόσφαιρο είναι απλό και αυτό θέλω να βλέπω. Είναι λάτρης της κατοχής της μπάλας. Εκείνο το οποίο έλεγε διαρκώς στους παίκτες του είναι ότι σηκώνουμε κεφάλι, βλέπουμε, έχουμε αίσθηση του χώρου των συμπαικτών μας. Θέλω γρήγορες εναλλαγές παιχνιδιού. Αυτό θα ήταν το ιδανικό για τον Άμπελ Φερέιρα. Ένα γρήγορο ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο κατοχής. Και βεβαίως, αν δούμε ότι δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό να κάνουμε εναλλαγές παιχνιδιού, τότε να επιλέγουμε την σεφ επιλογή της πίσω πάσας. Ήταν λίγες οι παρεμβάσεις του στο διπλό που ακολούθησε. Άφησε περισσότερο τους βοηθούς του να κάνουν έτσι περισσότερες παρεμβάσεις, να έχουν έναν πιο ενεργό ρόλο.
Ο ίδιος ήταν διαρκώς με τα χαρτιά του. Στο χέρι είχε διάφορες σημειώσεις, τις κοιτούσε, τις ξανακοιτούσε. Σε κάποια φάση μόνο παρενέβη γιατί είδε κάτι το οποίο δεν του άρεσε λόγω του αγωνιστικού χώρου. Το λέγαμε και χθες με τα παιδιά ότι δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Υπάρχουν έτσι διάφορα σημεία τα οποία δεν πολύ αρέσουν στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Κάτι είδε λοιπόν και ο Φερέιρα που δεν του άρεσε και διέκοψε την προπόνηση λέγοντας ότι φυσικά και θα αναγκαστούμε να αγωνιστούμε και σε αγωνιστικούς χώρους και σε γήπεδα που δεν θα μας βολεύουν, δεν θα μας αρέσουν ιδιαιτέρως. Θα πρέπει να το έχουμε κατά νου για να προσαρμόσουμε ανάλογα και το πλάνο μας. Ναι. Ο Φερέιρα ήταν πολύ ενδιαφέρον το σημερινό διπλό, έτσι με τους πράσινους μαύρους. Έγιναν διάφορες εναλλαγές μέσα στο ρόστερ για να μην λέμε τα ονόματα. Πολύ ωραία συνεργασία Μίσιτς, βαθιά μπαλιά, σέντρα Λάβρου και γκολ από Άκπομ. Έτσι ένα από τα πολλά highlights τα οποία είδαμε σήμερα και τα οποία μπορείτε να διαβάσετε και μέσα από την πρώτη προπόνηση. Ναι. Έβαλε να παίξουν δίτερμα, Ελένη, έτσι και αυτό δεν το περιμέναμε, δεν συνηθίζεται. Κανονικά, ήθελε να δει προφανώς και αυτό να έχει μια πρώτη εικόνα. Και με πολύ ένταση οφείλω να σου ομολογήσω. Έτσι ακριβώς. Εκείνο το οποίο κρατάμε από τον Φερέιρα έτσι σε μια πρώτη επαφή με τους παίκτες είναι ότι θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές όπως ο ίδιος είπε. Είναι λογικό. Μιλάμε για μια νέα σελίδα στον ΠΑΟΚ, μια νέα φιλοσοφία. Αλλά φυσικά είναι ένας ευφυής άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει ότι δεν μπορεί με το καλημέρα να επιβάλλει τα θέλω του και τη νέα φιλοσοφία και να σοκάρει έναν ήδη πετυχημένο οργανισμό. Έτσι. Οπότε στην παρούσα φάση θέλει να επεξεργαστεί τα δεδομένα, να δει τι υλικό έχει στα χέρια του και σταδιακά να βάλει πινελιές και να φέρει τον ΠΑΟΚ, να φέρει την ομάδα στα μέτρα του, αλλά όλο αυτό εν καιρό. Έτσι, αυτό το ξεκαθάρισε και από την πρώτη έτσι, ομιλία στους παίκτες, ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές, αλλά είναι λογικό και επόμενο ότι δεν μπορούν να γίνουν από αύριο και όλα. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές, αλλά εν καιρό. Σίγουρα εκείνοι οι οποίοι χαμογελούν πάρα πολύ γνωρίζοντας το βιογραφικό του Φερέιρα είναι οι νεαροί ποδοσφαιριστές, γιατί λόγω της θητείας του στην Πορτογαλία, στην Μπράγκα και στην Sporting αρέσκεται σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ήταν και τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας τέτοια που θα έπρεπε να αναδεικνύει ταλέντα και ποδοσφαιριστές για να τους προωθεί και στην πρώτη ομάδα και να παίρνουν σιγά σιγά συμμετοχές και υπεραξία. Οπότε είναι εκείνοι οι οποίοι σίγουρα θα προσπαθήσουν πάρα πολύ για να δείξουν ένα πρόσωπο βελτιωμένο, ένα πρόσωπο καλύτερο και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του προπονητή. Αξιοσημείωτη και η παρουσία του Μάριο Μπράνκο βεβαίως στην σημερινή προπόνηση από την αρχή μέχρι το τέλος δίπλα στον Φερέιρα. Αλλά τα λένε και στα πορτογαλικά οι δυο συλλογικά. Αυτό ακριβώς βοηθάει πάρα πολύ η κοινή γλώσσα. Δηλαδή τα έλεγε και με τους συνεργάτες του μετά το τέλος της προπόνησης. Ακόμη και όταν ο Φερέιρα ήρθε στους εκπροσώπους του τύπου έτσι γιατί μια άτυπη γνωριμία, ένα καλωσόρισμα άτυπο, ήταν δίπλα του διαρκώς. Μάλιστα ο Φερέιρα ρωτήθηκε για μεταγραφές και είπε «Εδώ είναι ο κύριος Μπράνκο, μπορείτε να τον ρωτήσετε» ρίχνοντας έτσι πολύ όμορφα τον μπαλάκι. Και ο ίδιος έτσι φρόντισε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή ο Πορτογάλος αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή και ότι θα τα πούνε κάποια άλλη στιγμή. Ελένη, ξέρουμε αν θα υπάρχει κάποια παρουσίαση Παύλα στην ένδειξη τύπου του Φερέιρα? Νομίζω ότι στην παρούσα φάση δεν είναι προγραμματισμένο κάτι τέτοιο για επίσημη παρουσίαση. Θα μιλήσει, είναι λογικό να μιλήσει, αλλά κάποια στιγμή... Ίσως και μετά το φιλικό αύριο να κάνει κάποιες πρώτες δηλώσεις. Ναι, σίγουρα μετά το φιλικό είναι οι πρώτες δηλώσεις, πρώτες εντυπώσεις, αλλά έτσι η επίσημη παρουσίαση του εαυτού του, του βιογραφικού του, νομίζω ότι δεν θα το δούμε. Θα τον δούμε περισσότερο μέσα από συνεντεύξεις και δηλώσεις μετά από φιλικά παιχνίδια και φυσικά μετά από μια μεγάλη συνέντευξη που οφείλει να δώσει, θα πω εγώ. Πριν ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Έτσι τα είπε και με τον Γιώργο Σιαφίτη, τον προπονητή τερματοφυλάκων. Είναι ο μόνος Έλληνας ο οποίος θα είναι εξάλλου στο team του. Δεν έχει φέρει προπονητή τερματοφυλάκων γιατί ο ΠΑΟΚ είχε και έχει τον Γιώργο Σιαφίτη, ο οποίος δεν ακολούθησε τον Ράσβαν Λουτσέσκου και έχει δημιουργήσει το δικό του πολύ δυνατό γκρουπ με τους τέσσερις, με τον Πασχαλάκη, τον Ζίβκοβιτς, τον Μελίσσα και τον νεαρό Παπαδόπουλο. Το έλεγα και πριν στα παιδιά ότι είναι ένα γκρουπ το οποίο έτσι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και φαίνεται και από τις προπονήσεις. Έτσι αυτός ο ανταγωνισμός, συναγωνισμός θα αρέσει ιδιαιτέρως και νομίζω ότι θα βοηθήσει και την σταθερά που ακούει το όνομα Πασχαλάκης. Έτσι σίγουρα, την παρούσα φάση. Ωραία, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Αυτά, και θα ξαναλέμε αύριο και συνέχεια μες στο πρόγραμμα. Καλή συνέχεια. Έτσι, ακριβώς.
Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από την Ελένη Μπουντού, από την Ολλανδία. Πήγαμε από το Άρνεμ στο Άπλντον. Λίγα χιλιόμετρα απόσταση εκεί χωρίζουν τις αποστολές Άρη και ΠΑΟΚ. Ακούσαμε και Χρυσάτο Τσαλτίδη, ακούσαμε και Ελένη Μπουντού. Μας μετέφεραν όλα τα τελευταία νέα από τις προετοιμασίες Άρη και ΠΑΟΚ. Φυσικά ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγορά. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο στις 2 με την εκπομπή Λίμπερο Παντού. Από Γιώργο Πανελίδη που ήταν στο μικρόφωνο και Δημήτρη Μπαλόμπα στη ρύθμιση του ήχου. Καλή συνέχεια εδώ συντονισμένη στο Λίμπερο 107,4.